καλημέρα, Ζουμπούλια μου, τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε, εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Τεταρτούλα σήμερα, ξεκινάει η άδεια μου για μία εβδομάδα και είμαι στο σπίτι, κάνω δουλειές και παίζω με τις μικρές. Μην μπουμ θα κάνεις. Ναι, μπουμ θα κάνεις. Και θα σας πάρω σήμερα όλη μέρα μαζί και αύριο. Θα γυρνά έτσι διήμερα βλογκάκια για να δείτε πώς θα περάσουμε στα ρεπό, τι άδεια μου τέλος πάντων. Οπότε πάμε σιγά σιγά να κάνουμε τις δουλίτσες και να μαζευόμαστε, να τακτοποιόμαστε, οπότε να τελειώσει και αυτό το σπίτι, Παναγιά μου. Άντε για πάμε. Έχω πλύνει και έχω καθαρίσει το μπάνιο με. Ορίστε, έπλυνα και την μπανιέρα, εκείνη τα σαμπουάν μας, εδώ τη λεκάνη. Εδώ ακόμα δεν ξέρω τι θα μπουνε. Ορίστε, γεια! Και έχει ακόμα κάτω νερά. Εδώ δυστυχώς δεν μπορώ ακόμα να μαζέψω κάτι, γιατί πρέπει να φτιαχτεί το πλυντήριο για να μπουν σε τάξη όλα αυτά. Οπότε κλείνουμε εδώ την πορτούλα. Η κουζίνα εννοείται ακόμα είναι στο μαύρο και στο χάλι. Έχω καθαρίσει και έχω ξεσκονίσει το δωμάτιό μας, τον καθρέφτη εκεί, εδώ όλα μαζεμένα, καθαρά, περιποιημένα. Και έχω ξεσκονίσει το σαλόνι, αλλά όχι την τραπεζαρία. Έχω τακτοποιήσει πλέον και αυτό το κομμάτι, η κρεμάστρα, εδώ το επιπλάκι. Και πάω τώρα να μαζέψω την κουζίνα και να δω πότε θα μαζευτεί και το σαλόνι, γιατί για να μαζευτεί το σαλόνι πρέπει να έρθουν και άλλα και τα τραπέζι κουζίνα, να μπουν κάποια διακοσμητικά και εκεί. Πρέπει κάπου να μπουν όλα αυτά. Τέλος πάντων, πάμε να κλείνουμε την κουζίνα τώρα. Ωραία, έχει πάει 10:30, είναι η κουζίνα μου καθαρή. Εκεί στον πόλο ετοιμάζω τώρα την κρέμα της μπέμπας, τα σκουπίδια. Τα παιδιά κάθονται έξω την πόρτα. Έχω βάλει και σκουπ. Και τώρα πάω να ταΐσω το μωρό, να το κοιμήσω και να συνεχίσω. Τελείωσα, όπως βλέπετε, και έπλυνα και το πιάτο που έφαγε η μπέμπα. Έχω βάλει σκούπα παντού και έχω καθαρίσει σε όλο το σπίτι. Μαζέψανε και τα παιχνίδια τους στα καμάρια μου. Η Παναγιωτούλα βασικά. Εδώ. Και κάθονται εδώ και παίζουν. Αυτά έχουν μείνει να μαζευτούν, να τακτοποιηθούν και όλα τα αρθέρια. Έλα μαζί μου. Έλα. Έλα μπέμπα, έλα. Και μάζεψα, έβαλα σκούπα και στο σαλόνι, απλά έχω ανοιχτά. Και τώρα είναι η ώρα, όπως βλέπετε, είναι η ώρα που θα βάλω τη μικρή για ύπνο, έτσι και ένα δύο ωράκι. Τι θα δείχνω τόση ώρα, δεν πειράζει. Είναι που λέτε που θα βάλω τη μικρή για ύπνο, κανένα δύο ωράκι. Θα κατεβάσω τα μπατζούρια για να έχει σκοτάδι, για να κοιμηθεί πιο άνετα. Οπότε πάω να βάλω τη μικρή για ύπνο και να ξεκουραστώ κι εγώ λίγο και να δούμε τι θα κάνουμε μετά. Βίλω και κάνω φως, έχει φως από εδώ. Εδώ. Άντε πάμε. Η ώρα είναι 12 και έχουμε έρθει στη μαμά μου. Έχει κάνει γεμιστά, οπότε θα φάμε εδώ. Πάρω και φάγε το Βασίλη. Γεια σας! Μιλάντερο. Έξω βρέχει απίστευτα. 3 η ώρα έχω μία δουλειά. Και μετά θα πάρω και τον ηλεκτρολόγο να έρθει να μου φτιάξει κάτι ντουίς στο σπίτι. Ναι! Και η μπέμπα εκεί. Μόλις φάγαμε από ένα νεκταρίνι. Δεν πιστεύω να ζηλεύετε που τρώω. Πάντων. Και αυτά θα φάμε γεμιστά, θα πάω να κάνω τη δουλειά μου, θα έρθω να πάρω τα παιδιά και θα πάμε σπίτι.
Οπότε τα λέμε σε λιγάκι. Άφησα τα παιδιά στη μαμά μου και τώρα έχω έρθει λίγο στο Σκλαβενίτη να πάρω δύο πραγματάκια. Να πάω να κάνω και μία δουλειά που έχω. Έχω αφήσει τον υπολογιστή μου σε ένα μάστορα. Και μετά να πάω να πάρω τα παιδιά και να πάμε σπίτι. Αντί για πάμε. Ζουμπούλια μου, μόλις τελείωσα με τον άνθρωπο για τον υπολογιστή. Δυστυχώς χάσαμε τα αρχεία από μία δουλειά. Δεν γίνεται να τα επαναφέρουμε. Έχουμε στεναχωρηθεί και οι δύο, και εγώ και ο άνθρωπος. Γιατί ξέρει τη δουλειά που κάνω, γιατί εγώ πηγαίνω και τραβάω και σε άλλες εκδηλώσεις κτλ. Δυστυχώς το στικάκι, παρόλο που ήταν και καινούριο, έφαγε τα αρχεία, δεν τα δέχτηκε. Δεν μπορώ και να τα εξηγήσω. Τέλος πάντων, κρίμα. Έχω εκεί τον υπολογιστή, το στικάκι. Τώρα μου είπε ότι πρέπει να κάνω και μια αναβάθμιση λίγο στον υπολογιστή μου και τα λοιπά, και θα το κανονίσουμε και αυτό. Και τώρα πάω να τελειώσω τις δουλειές, να πάω σπίτι να κατεβάσω τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ και να πάω να πάρω τα παιδιά, γιατί και παιδιά και ψώνια δεν ανεβαίνουν. Οπότε έτσι πρέπει να γίνει. Αγαπούλε, σας φιλώ και τα λέμε συνέχεια. Ζουμπούλια μου, έχω γυρίσει στο σπίτι. Έχω αφήσει τα παιδιά στη μάνα μου, γιατί πήγα στο σούπερ μάρκετ να κάνω κάποια ψώνια, να έρθω να τα τακτοποιήσω και να πάω πάρω τα παιδιά, γιατί βρέχει. Πήρα μία ζάχαρη, την είχε 75 λεπτά, 12 αυγουλάκια. Πήρα δύο φαρίνες, τις είχε προσφορά στα 50 λεπτά. Πήρα πάριζα για την Παναγιώτα, ψωμί του τος και κασέρι που τρώει μπέμπα. Πήρα καφεδάκια, πήρα δύο τέτοιες κάψουλες για μένα και δύο δεκαφεϊνέ. Και πήρα και μία αυτή εδώ για τον Βασίλη που θέλει να τη δοκιμάσει. Πήρα μία μερέντα του Βασίλη και μία πραλίνα φουντούκιο για μένα. Πήρα ένα κακάο για την Παναγιώτα. Είναι το πικρό, είναι καθαρή, το καθαρό κακάο, δεν περιέχει ζάχαρη μέσα. Πήρα ένα άνθο σαραβοσίτου για να κάνω ριζόγαλο. Πήρα χαρτί αντικολλητικό. Πήρα ένα κομφλάουρ για το ριζόγαλο. Ένα βιτάμ, γιατί θέλω να κάνω ένα κεκάκι. Και από το σπίτι από τη μαμά μου, επίσης πήρα και κολόχαρτα. Και από το σπίτι από τη μαμά μου πήρα κιλό πιτάκι που τρώει μπέμπα και τραχανά για τα κορίτσια. Πάω να τα τακτοποιήσω και να πάω να πάρω τα παιδιά. Ένα tips που θέλω να σας δείξω, βέβαια μπορεί να το κάνετε όλοι αυτό, αλλά εντάξει, θα το δείξω κι εγώ, γιατί εγώ αυτό κάνω. Έχω την αυγοθήκη για να μην κρατάω το πλαστικό και κολλάω το χαρτί με το πότε είναι, μέχρι πότε είναι να φαγωθούν τα αυγά, γιατί εντάξει, ανθρώποι είμαστε και ξεχνάμε. Αυτό ήθελα να πω. Είναι απογευματάκι, πήρα και τα μικρά. Και τώρα ταΐζω την μπέμπα γέμιστα. Μόσχος καλέ! Για απόγευμα. Ωραίο! Οπότε θα φάει τα γέμιστά της και θα παίξουμε. Και 8.30 ώρα θα πιει γαλατάκι. Ωραίο! Και εγώ ήρθε η ηλεκτρολόγος, έρχεται, μου λέει, δώσ' μου τα καλώδια, τα ντουί και αυτά, εγώ θα τα έχω. Εγώ δεν έχω, λέω, δεν θα έπρεπε να τα έχετε εσείς, έχω πει ότι είναι 4 ντουί που θέλω να μου φτιάξετε, να μου βάλετε. Τέλος πάντων και θα ξανάρθει, λέει, το απόγευμα. Τι να πούμε, θα δείξει. Οπότε, κοριτσάρες μου, σας αφήνω και τα λέμε στη συνέχεια. Η ώρα είναι 8 και έχω ταΐσει την μπέμπα γάλα. Έριξε μία βροχή, τι να σας πω, δεν ξέρω, δεν είχα ούτε ίντερνετ, οπότε δεν κατάφερα να ανεβάσω το βίντεο σήμερα. Θα το ανεβάσω αύριο.
Εύχομαι όλοι να είσαστε καλά εκεί που είσαστε. Έχω δει τις καταστροφές που έχει κάνει. Με έχει συγκλονίσει και το γεγονός. Γεια σου, Ρεφέλη. Και το γεγονός με τον άνθρωπο που τον πετάξανε στη θάλασσα. Δεν ξέρω κι εγώ πια τι να πω. Που έχει καταντήσει η Ελλάδα. Πλέον δεν ξέρω πόσα χειρότερα υπάρχουν ακόμα. Τέλος πάντων, οπότε κάπου εδώ θα σας ξενυχτήσω και θα τα πούμε το πρωί. Οπότε φυλάκι, θα τα πούμε το πρωί. Ήλια μου, ζουμπούλια μου, μόλις έκανα τα τζάμια. Και φύγε από εκεί, Παναγιωτούλα. Αυτό είναι άμα έχει σκοτάδι, ανάβει το φως. Άμα δεν έχει σκοτάδι, κλείνει. Μόνο. Ναι. Και τώρα έχω ξεκινήσει ήδη και σιδερώνω. Εδώ και τακτοποιώ λίγο τα ρούχα, τα σιρτάρια. Έχω φτιάξει τις μακριμάνκα, κοντομάνκα, σορτσάκια, φανελάκια, μακριμάνκα και κολάν. Και τώρα θα... Περίμενε. Και τώρα θα... Έλα πάρω αυτά. Θα τελειώσουμε όλα τα ρούχα. Πήγαινε παίξε με την μπέμπα. Θα τελειώσω με όλα τα ρούχα να μαζέψω και εδώ και εδώ και εδώ παντού και του μωρού να σιδερωθούν καλά. Έχω βάλει σε αυτό εδώ το μπουκαλάκι μαλακτικό με νερό για να μου σκοβολάνε και αυτά. Οπότε σιδερώνω, μαζεύω και τακτοποιώ. Μπούλια μου, σουμπούλια μου, επειδή έχει υπερθερμαλωθεί το σίδερο τόση ώρα, το έσβησα λίγο. Και θέλω να κάνω ένα ριζόγολο που μου έχουν ζητήσει και τα παιδιά και ο Βασίλης. Οπότε πάμε να βράσουμε αρχικά το ρύζι για να κάνουμε το ριζόγαλο. Τώρα μισό λεπτό. Δεν ξέρω εσείς με τι ρύζι το κάνετε. Εγώ θα δοκιμάσω αυτό εδώ με Καρολίνα. Να το φτιάξω, τώρα θα δούμε. Αρχικά θα πάρουμε το πιο βαθύ. Και αφού έχει αρχίσει και βράζει το ρύζι μου, έχει πιει δηλαδή το νεράκι του, τώρα σε 100 ml και λίγο γάλα δηλαδή, θα διαλύσω με ένα άνθος άραβοσί του. Κανονικά το κάνουμε corn flour και με βανιλίνες και με τα λοιπά, αλλά επειδή δεν έχω βανιλίνη, μισό λεπτό. Επειδή που λέτε δεν έχω βανιλίνη, θα το διαλύσω, θα βάλω άνθος αραβοσίτου, γιατί και άνθος αραβοσίτου τι νομίζετε ότι είναι. Κομφλάουρ με βανίλια. Ωραία, και αφού το διαλύσω και έχει βράσει και το ρύζι μου, πάμε να σας το δείξω τώρα για να... Όταν κάνει έτσι το κενό εδώ, πάει να πει και το δοκιμάσετε κιόλας, έτσι, ότι είναι έτοιμο το ριζάκι μας. Ωραία. Και αφού είναι έτοιμο το ριζάκι μας, θα ρίξω το φακελάκι εκεί, λέει θέλει 600 ml γάλα. Θα ρίξω 500 ml. Και το ποτήρι, το γαλατάκι αυτό και θα ανακατέψω. Προσπαθώ να μην αφήνω υπολείμματα. Χαμηλώνω τη φωτιά μου στο χαμηλό.
Ωραία. Και ανακατεύω σιγά σιγά και περιμένω, ξέρετε, μέχρι να πήξει. Επίσης θα βάλουμε και ζαχαρίτσα. Θέλει 4 με 5 κουταλιές της σούπας. Βάλαμε και τη ζαχαρίτσα μας και ανακατεύουμε και περιμένουμε να γίνει. Σιγά σιγά έχει αρχίσει και πίζει, όπως βλέπετε. Όπως είπαμε, θέλει όλη την ώρα ανακάτεμα για να μην μας κολλήσει κάτω το γάλα. Με ένα, παιδιά, το ριζόγαλο μου αρέσει και έτσι ζεστό, δεν ξέρω σε εσάς, αλλά για γράψτε μου από κάτω πόσοι το θέλετε ζεστό και πόσοι κρύο το ριζόγαλο. Περιμένω τα σχόλιά σας από κάτω. Οπότε το ριζογαλάκι μας είναι έτοιμο γιατί θα πήξει και στο ψυγείο. Κλείνουμε το μάτι, το τραβάμε από τη φωτιά και πάμε να τα αδειάσουμε στα μπολάκια. Και το ριζογαλάκι, αυτά τα δύο είναι δικά μας που έχουν κανέλα και αυτά είναι των παιδιών. Με αυτή την ποσότητα βγήκαν 4 πιάτα, τάισα και τα παιδάκια. Φάγανε γέμιστα από χθες, έπλυνα και τη λάτσα. Για να είναι και μια φορά ένα μεσημέρι καθαρή, ρε παιδί μου. Και τώρα θα πάω να κοιμήσω τη μικρή και να τελειώσω με το σίδερο, θα δούμε. Οπότε σας αφήνω και τα λέμε συνέχεια. Είναι απογευματάκι και περιμένω τον ηλεκτρολόγο. Έχω πάει τις μικρές στη μάνα μου, βασικά είχαμε πάει στη μαμά μου όλοι μαζί και με πήρε τώρα ο ηλεκτρολόγος και περιμένω να έρθει. Οπότε να μας φτιάξει εκεί τα ντουί και να ξεμπερδεύουμε, να πάω κι εγώ πέρα πάλι. Και αυτά. Αυτό κάνουμε τώρα. Μεταξύ έχω παρκάρει και λίγο κραβάκια άτσαλα. Αλλά τέλος πάντων ήρθε ο ηλεκτρολόγος. Καλημέρα, καλημέρα ζουμπουλάκια μου, είναι η επόμενη μέρα. Δεν θυμάμαι που είχα μείνει χθες. Η αλήθεια είναι αυτή. Ήρθε ο ηλεκτρολόγος, τα έφτιαξε όλα. Πήρα τα παιδιά και πήγαμε σπίτι και ξεραθήκαμε για ύπνο. Τώρα έχω βγει, κάνω κάτι δουλειές. Έχω και τις μικρές μαζί μου. Και για να μην αναρωτιέστε που είναι τώρα, τις έχω αφήσει λίγο στο μαγαζί για να κάνω μια δουλειά που δεν μπορούσα να τις πάρω. Και πάω να τις πάρω από το μαγαζί και να συνεχίσουμε τις δουλειές. Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα, εννοείται, μου χάλασε και το σίδερο. Το πήγα το πρωί στο μάστορα, δεν μου χάλασε. Δεν μου τραβάει το νερό και μάλλον θέλει φίλτρο. Οπότε θα το φτιάξουμε και αυτό. Να ξεμπερδεύουμε. Σίδερο ακόμα μου έχει μείνει. Οι δουλειές πάνε και έρχονται. Εντάξει. Υπομονή και όλα θα γίνουν. Αυτό λέω. Τώρα φτάνω στο μαγαζί να πάρω τις μικρές. Θα βρεθούμε και με τη φίλη μου την Άννα. Να τη δω που έχω καιρό να τη δω. Και αυτά. Οπότε τα λέμε στη συνέχεια. Αγαπούλες, μπορεί να σας ανοίξω και στο καφεδάκι να δείτε και την Άννα που έχετε και εσείς να τη δείτε καιρό. Οπότε αυτά. Άντε σας αφήνω. Και τώρα μαζευόμαστε και έτσι ένα παραπονάκι πάλι. Αυτός εδώ είναι ο πεζόδρομος με στη Λιβαδιά. Εννοείται ότι έχουν πιάσει αυτοκίνητα και αναγκάζεσαι με το καρότσι και με ένα παιδί να βγεις κατά μισή του δρόμου για να περάσεις, γιατί μπήκαν τα αυτοκίνητα, εννοείται. Τέλος πάντων, αυτό είναι το χάλι μας σαν Έλληνες. Τι να πω, τι να πω, πια λίγο είναι. Τέλος πάντων, τώρα πάω να πάρω τα μάξι και πάμε στη μαμά μου να φάμε, να κάνω και κάποιες δουλειές που έχω με τα μάξι. Αυτά, άντε για πάμε. Μόλις άφησα τα μικρά στη μαμά μου, πάω να κάνω κάθε δουλειά με τα μάξι και να γυρίσω να τις πάρω
και να πάμε σπίτι. Σήμερα το μενού έχει ρεβίδια, τρώνε ήδη. Και πάω να κάνω τις δουλειές μου. Περιμένω και ένα τηλέφωνο από ένα παιδικό αν θα πάρουν την Μπέμπα ή αλλιώς πρέπει να ψάξω αλλού. Τώρα θα δούμε. Αχ, τι θα γίνει. Για κάτσε και θα δούμε. Ζουμπούλια μου, είναι απογευματάκι, είναι 7 η ώρα. Έχω μαζέψει όλο το σπίτι, έχω πλύνει τη λάτζα, έχω σκουπίσει, έχω σφουγγαρίσει. Έπλυνα και τις μικρές. Απαπα! Και τώρα κάθομαι, χαλαρώνω λίγο όσο μπορώ. Βέβαια, έχω και τα μικρά ζουμπούλια. Ένα. Μην βλέπετε το μαλλί μας έτσι, είναι από το μπάνιο. Δύο. Και αφού έχω τελειώσει, κοιτάζω, είναι η αλήθεια. Δα. Ω, δα. Άδα. Με μαλώνει τώρα, γιατί δεν την παίρνω πάνω στο κρεβάτι, γιατί πάνω στο κρεβάτι χοροπηδάει κάποιος με την Παναγιώτα και πάνω όλα στα άκρα. Και τώρα θα σηκωθώ, πάμε στο δωμάτιο να παίξετε, να τις πάω στο δωμάτιο να παίξουνε. Έλα, πάμε, άπα. Θα παίξω μαζί μας. Και πάμε στο δωμάτιο για να παίξουνε. Έλα, Μπέμπα. Κλείς την πόρτα από εκεί. Να. Έτοιμη η κουζινούλα. Σας είπα ότι έβαλα εδώ το... Και που λέτε, έχω φέρει το τραπέζι του μπαλκονιού στην κουζίνα για να τρώμε. Γιατί δεν έχω βρει ακόμα τραπέζι για να τρώμε. Εδώ για λίγο ακόμα είναι μαζεμένα. Εδώ το δωμάτιο της Παναγιώτας δεν είναι μαζεμένο, όπως καταλαβαίνετε. Γίνεται ένας μικρός χαμός. Κάποια ρούχα διάσανε. Αλλά σας είπα, πήγα το σίδερο στο μάστορ. Γιατί όλα του γάμου δύσκολα, λέει, γίνει την πλαστρωμένη. Το ξέρετε αυτό. Όλα χαλάνε. Δεν ξέρω γιατί. Είναι της μοίρας μου γραφτό. Μπορεί. Τέλος πάντων, από εβδομάδα θα πάρω και το σίδερο, οπότε ευελπιστώ να τα τελειώσω. Θα μου πει γιατί δεν παίρνεις τη μάνα στο σίδερο. Πόδι και έχεις. Α, δεν κάνει τη μάνα μου το σίδερο, δεν είναι ατμοσίδερο, δεν ξέρω γιατί δεν της αρέσει, δεν τα θέλει κτλ. Οπότε, γι' αυτό. Έχω και το καφεδάκι, δεν είναι έτοιμο, το έχω φτιάξει εγώ. Απλά χρησιμοποιώ τα ποτηράκια, γιατί όταν μετακινούμε μέχρι τα μάξι να μην έχω την κούπα. Κάνω έτσι τη δουλειά μου. Τέλος πάντων, και έτσι που λέτε, ζουμπούλια μου, κάπου εδώ θα κλείσω και αυτό το βίντεο. Γιατί για να ανέβει αύριο, να το μοντάρω, να ανέβει αύριο, ακυρώθηκε και το φεστιβάλ, παιδιά, που ήταν να γίνει αύριο, που θα τραγουδούσε η Παναγιωτούλα. Οπότε ακυρώθηκε και αυτό, δεν θα γίνει. Δεν βαριέστε, καλά να είμαστε, θα γίνει κάποια άλλη στιγμή. Δεν ξέρω πότε. Την άλλη εβδομάδα είναι και τα γενέθλια της Παναγιωτούλας. Δεν θα κάνω πολλά πράγματα, λίγα πράγματα θα κάνω, η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί δεν έχω μαζευτεί, δεν μπορώ. Και έτσι που λέτε, θα κάνουμε λίγα πραγματάκια, χαλαρά και ήρεμα. Οπότε κάπου εδώ, ζουμπούλια μου, σας αφήνω. Σας χαιρετώ, σας φιλώ, σας αγαπώ. Εμείς θα τα πούμε πάλι στο επόμενο βίντεο, που θα είναι έτσι καθημερινά βλογκάκια. Φιλάκια πολλά, αστεράκια μου.